Ο διάπλους της Μεσογείου έχει εξελιχθεί στην πιο θανάσιμη διαδρομή του κόσμου, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Η θλιβερή αυτή διαπίστωση προκύπτει καθώς μέσα στο 2014 πνίγηκαν πάνω από 3.400 μετανάστες που επιχείρησαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Από τον Ιανουάριο, περισσότεροι από 207.000 μετανάστες ξεκίνησαν από λιμάνια της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής για να φτάσουν στην Ευρώπη κυνηγώντας μια καλύτερη ζωή. Ένας αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από το προηγούμενο ρεκόρ του 2011, όταν στο ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης 70.000 μετανάστες είχαν εγκαταλείψει τις χώρες τους. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία, οι χώρες της Δύσης δεσμεύτηκαν πως θα δεχθούν περισσότερους Σύρους μετανάστες στους επόμενους μήνες.